Να πάμε στην Ελίζα Καλίτση που παρακολουθεί το θρίλερ με την εξαφάνιση των δύο νέων στην περιοχή του Αγρινίου και όσο περνάει η ώρα, Ελίζα, η αγωνία κορυφώνεται. Λίνα, κυρίες και κύριοι, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κανένα νέο για τα δύο παιδιά. Τα ίχνη τους έχουν χαθεί, όμως μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή την ώρα, δεν μπορεί να δώσει κανένας καμία εξήγηση για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Οι αστυνομικοί ελπίζουν ότι θα κατασταλάξουν σε κάποια εκδοχή από τις μαρτυρίες που έχουν. Έχουν ήδη ανακρίνει και το κάνουν και τώρα πολύ κόσμο. Όμως ακόμη δεν έχουν κάτι στα χέρια τους για να μπορέσουν να πιαστούν και να τους οδηγήσουν στους δύο νεαρούς που αγνοούνται από τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς, Ελίνα. Θα μας πει στη συνέχεια, Ελίζα, ποιες είναι οι εκδοχές, ποια είναι τα πιθανά σενάρια. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πλέον και στην Κρήτη, το επιβατικό χηματαγωγό Βιτσέντο Κορνάρο προσέκρουσε στον Προβλήτα, στο λιμάνι του Κισάμου Χανίων, κατά τη διάρκεια του απόπλου του. Στο πλοίο επέβαιναν 16 επιβάτες. Όλοι, όπως μας λέει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι καλά στην υγεία τους. Στο πλοίο, βέβαια, υπέστη υλικές ζημιές, δεν ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι, ωστόσο απαγορεύτηκε ο απόπλους του και οι επιβάτες, όπως μας είπαν, θα αναχωρήσουν για τα Κύτρα και με τελικό προορισμό το Πειραιά με άλλο πλοίο της γραμμής από τα Χανιά πλέον. Διότι προέχει ασφάλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Σαρώνει τη Βόρεια Ελλάδα ο χιονιάς, πολικές θερμοκρασίες και θυελώδεις ανέμους έφερε το νέο κύμα κακοκαιρίας που ξεκίνησε από τα δυτικά και έφτασε μέχρι και τα νησιά του Αιγαίου. Με χιόνια και καταιγίδες ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων και η συνεχιζόμενη χιονόπτωση προκάλεσε για μία ακόμη φορά προβλήματα στην κυκλοφορία. Στο ελατοχώρι Πιερίας, αυτοκίνητα που οι οδηγοί τους δεν είχαν φροντίσει να προμηθεθούν αλυσίδες, ακινητοποιήθηκαν. Προκλήθηκαν και μικροατυχήματα. Δυστυχώς δεν πέρασε ακόμα αμάξι να καθαρίσει τον δρόμο. Θα ανεβείτε πάνω στο ελατοχώρι. Εννοείται. Χιονίζει όμως άσχημα. Πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε αλυσίδες. Θα βάλουμε και θα ανέβουμε. Ναι. Θα πιούμε και τον καφέ, θα πιούμε και το κρασί. Από τα ξημερώματα ξεκίνησε η επέλαση του χιονιά και μέχρι το μεσημέρι οι ορεινοί οικισμοί ντύθηκαν στα λευκά. Η άσφαλτος άσπρισε, δρόμοι χάθηκαν κάτω από το χιόνι. Οδηγοί αναγκάστηκαν να κινητοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους. Με δυσκολία γινόταν ακόμη και οι μετακινήσεις με τα πόδια. Δεν ανεβαίνει το αυτοκίνητο, γλιστράει πολύ και σπινιάρει, δεν μπορεί να ανέβει. Προσοχή στους δρόμους, εντάξει, έχει πιάσει και έξω στους δρόμους. Λίγο σιγά σιγά να πηγαίνουν όσοι μπορούν με αλυσίδες. Απέραντο παγοδρόμιο θυμίζει το ορεινό οδικό δίκτυο της Μακεδονίας σε αρκετά σημεία αφού από νωρίς το πρωί το χιόνι πέφτει ασταμάτητα. Πάρα πολύ ωραία, το περιμέναμε πώς και πώς, τα Χριστούγεννα κάναμε με ήλιο και επιτέλους είδαμε λίγο χιόνι μια άσπρη μέρα. Είναι σε ετοιμότητα όλοι. Βλέπω πάνω στις γέφυρες επάνω τα αλάτια, τα αυτά όλα τίμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Νυφάδες έπεσαν στην Καστοριά, χιόνισε στην πόλη της Πτολεμαΐδας, οι χιονοπτώσεις έφτασαν μέχρι και την Ξάνθη. Εκχιονιστικά μηχανήματα βρισκόταν από νωρίς κατά μήκος της Εγνατίας Οδού και ρίχναν αλάτι συνεχώς για να μην πλύσει ο δρόμος. Αλυσίδες χρειάζονται τα οχήματα που κινούνται στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο της Σημαθίας, του Κιλκής, της Πέλας, στο δρόμο προς τα Χάνια και την Πορταριά Πηλίου, στα ορεινά χωριά της Εύβοιας, καθώς και σε ορεινές περιοχές της Ευρυτανίας, της Αχαΐας και της Αρκαδίας. Ολικός ο παγετός στη Φλόρινα με τον υδράργυρο να έχει κολλήσει αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. Μέχρι και τους μείον 17 έδειξε το θερμόμετρο μέσα στην πόλη και τα νερά του ποταμού Σακουλέβα έγιναν κρύσταλλο. Όλα παγωμένα είναι, όλα είναι παγωμένα. Εδώ Βόρειος Πόλος. Σε χαμηλά επίπεδα παρέμεινε ο υδράργυρος και σήμερα. Το θερμόμετρο στη Μίκη της Ξάνθης έδειξε τους μείον 3 βαθμούς με την αίσθηση του κρύου στους μείον 10. Μείον 2 βαθμούς είχε ο Σοχός Θεσσαλονίκης και αισθητή θερμοκρασία τους μείον 6. Σε Σουφλή και Νευροκόπη ο υδράργυρος έπεσε 1 βαθμό κάτω από το 0 με την αίσθηση στους μείον 8 και μείον 4 βαθμούς αντίστοιχα. Τις επόμενες ώρες οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν στα ημιορεινά της Μακεδονίας και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Τερεάς και της Θεσσαλίας. Από αύριο ο χιονιάς υποχωρεί, παραμένουν όμως οι βροχές και οι ισχυρές καταιγίδες που θα πλήξουν την ισιωτική χώρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μπροστά στο ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς οι εκπρόσωποι των δανειστών λίγο πριν από την κρίσιμη διαπραγμάτευση διαπιστώνουν ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό για τη διετία 2016-2018. Ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη Real News τονίζει ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην υποκύψει σε παράλογες απαιτήσεις και επισημαίνει ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα για να πιάσει η Ελλάδα τους στόχους του προγράμματος.
Οι δανειστές λοιπόν οφείλουν να γνωρίζουν ότι εμείς θα τηρήσουμε κατά γράμμα τη συμφωνία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υποκύψουμε σε παράλογες και άδικες απαιτήσεις. Το ότι οι δανειστές ζητούν νέα μέτρα για την επόμενη διετία επιβεβαιώνει και ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήτης Τσακαλώτος μιλώντας στην Καθημερινή της Κυριακής, αλλά και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Κουλιαράκης, ο οποίος επισημαίνει σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής την ύπαρξη δημοσιονομικού κενού. Η ολοκλήρωση όμως της αξιολόγησης προϋποθέτει συμφωνία με τους θεσμούς στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος και στο μέγεθος του δημοσιονομικού κενού της νέας χρονιάς. Ένα από τα αγκάθια είναι το ασφαλιστικό. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει δεν πρόκειται να μειωθούν οι συντάξεις, ωστόσο επιμένει στη μεταρρύθμιση γιατί διαφορετικά θα καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστημα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης, μιλώντας στην εκπομπή Μέγα Σαββατοκυριακό. Αν δεν λύσουμε σήμερα το ασφαλιστικό σύστημα, να το πω πάρα πολύ, μα το έχω πει και παλιότερα, σε ένα χρόνο το αργότερο δεν θα μπορούμε να δίνουμε συντάξεις. Τέλος. Από την πλευρά του, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας επισημαίνει στην Καθημερινή ότι δεν πρέπει να υπάρξει σύγκρουση με τους δανειστές και αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα. Ο Βασίλης Λεβέντης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή Μέγα Σαββατοκύριακο, εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό, ο οποίος στη Real News χαρακτηρίζει τα σενάρια για οικουμενική κυβέρνηση όνειρα θερινής νυχτός. Τελικά δεν απορρόφησε ο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ που ήταν υπέρ των αυτοδυνάμων κυβερνήσεων απορρόφησε το ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είναι αριστερός, αλλά είναι πασοξής, εφόσον θεωρεί αστείες τις συζητήσεις περί οικουμενικής. Θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει τον κόσμο, η πολιτική του η ίδια ως πρόγραμμα, ως θέσεις, αυτό που έχει εκφράσει και γραπτά και προφορικά που το λέει στην ελληνική κοινωνία, είναι πολιτική που υπηρετεί συμφέροντα ξένα από τους εργαζόμενους. Τη νύχτα στην Τεχεράνη του Ιράν, η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας λαμπαδιάζει. Οργή Θεού για το πλήθος των διαδηλωτών που πετούσαν βόμβες Μολότοφ. Το όργιο φωτιάς και ελαιοσύνης είχε εξελιχθεί σε όργιο εκδίκησης αφιονισμένων διαδηλωτών κατά των Σαουδαράβων μετά την εκτέλεση του Σιίτη κληρικού σε Ιχαλ Νίμρ μαζί με ακόμα 46 τρομοκράτες κατά την άποψη του παλατιού στο Ριάντ. Οι δυνάμεις ασφαλείας που συγκεντρώθηκαν για να προστατεύσουν την πρεσβεία δεν κατάφεραν παρά με πολύ κόπο να απομακρύνουν τη μενόμενη μάζα και να επιτρέψουν στη διπλωματική αποστολή του οίκου των Σαούντ να διαφύγει αυτής της ξέφρενης οργής. Στο Ριάντ η κυβέρνηση καλεί τον πρέσβη του Ιράν να δώσει εξηγήσεις για τα έκτροπα. Ήταν η πρώτη σκηνή σε ένα γεωπολιτικό δράμα με κατάληξη ενδεχομένως καταστροφική για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, αλλά και για την ενεργειακή ηρεμία ανά τον πλανήτη. Η Ουάσιγκτον για όλα αυτά παραμένει σιωπηλή. Η εκτέλεση του κληρικού που στα μάτια των Σιητών Μουσουλμάνων ήταν ένας θαραλέος ανθρωπιστής και αγωνιστής για τις μειονότητες του Ισλάμ προκάλεσε θυμωμένες διαδηλώσεις στη Σαουδική Αραβία. Στο γειτονικό Μπαχρέιν, που θεωρείται από αναλυτές χώρα δορυφόρος της Σαουδικής Αραβίας, φοιτητές και θρησκευόμενοι πολίτες βγήκαν στους δρόμους και τα έκαναν γης μαδιάμ. Έκαψαν οδοφράγματα και η αστυνομία τους πήρε στο κυνήγι για να βάλει τέλος στα έκτροπα. Στη Βαγδάτη του Ιράκ, ένας πυράβλος πέφτει πάνω στο κτίριο της Σαουδαραβικής Πρεσβείας. Παρά λίγο να την ισοπεδώσει, κάπνιζαν τα χαλάσματα στο χώρο που χτύπησε ο αέρας σε δάφους. Στο Πακιστάν, κληρικοί διαδήλωσαν και εκείνοι τον θυμό τους για τον βασιλικό οίκο των Σαούντ. Ακόμα και στο Λονδίνο βγήκε κόσμος έξω από την πρεσβεία του για να διατρανώσει τον αποτροπιασμό του για την Σαουδαραβική Ιεροσυλία. Στην Ιεμένη, η Σιτική ηγεσία εσχατολογεί για τη δυναστεία των Σαούντ. Στην Τεχεράνη, οι Αγιατολάχ με Twitter καταδικάζουν την δολοφονία ως πολιτική πρόκληση κατά του Ιράν και παρομοιάζουν την δυναστεία Σαούντ με τους νοσταλγούς του Χαλιφάτου. Σοζόνε του Λέτη Σουδί, تردید نکنن که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت پدرشون در میاره اقدام النظام السعودي اليوم على اعدام الشيخ النمر سيمثل النهاية الوشيكة والقريبة جدا لهذا النظام تقريبا 5000 مسلمان قتلوا لكن اس کا 1500 روپیہ Στο Ριάντ, η κυβέρνηση επέλεξε το ρόλο του ψύχρεμου και αποφασισμένου εγγυητή της εθνικής ασφάλειας. Άλλωστε, κοινός εχθρός στο Ιράν και για τον σύμμαχο Λευκό Οίκο, που κάνει ενεργειακά χατήρια και όχι μόνο στο καθεστώς του Ριάντ. Η δίθεν συναντήληψη για τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας κρατούσε στην Ουάσιγκτον κλειστά τα στόματα. عن متابعة وملاحقة كل من
Τα έκτροπα όμως στην Τεχεράνη προειδοποιούσαν ότι για τον θάνατο ενός κληρικού μπορεί να γίνει το Ριάντ η νέα πύρη της αποθήκης στη Μέση Ανατολή.